Είχαμε ξεκινήσει τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου τις εργασίες εξαερισμού, επαναλείπανσης και επανασποράς. Και τώρα σήμερα, μετά από αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, γίνεται το πρώτο κούρεμα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί η επανασπορά που κάναμε εδώ ο συνάδελφος ο κύριος Λαμπρόγλου με τον συνάδελφο τον κύριο Πουλημά είναι 100% απόλυτα επιτυχημένη. Έχει πρασινίσει το. Όχι μόνο πρασινίσει, αλλά και η πυκνότητα είναι εξαιρετική. Δηλαδή 100% πυκνότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη του αγωνιστικού χώρου. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο κούρεμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες οι ομάδες μας. Εχθές ξεκίνησε η Αθλητική Ένωση ΚΟ. Πριν δύο εβδομάδες ο Όμιλος Αθλοπαιδείων ΚΟ ξεκίνησε, γιατί έχει ένα ευρωπαϊκό τουρνουά σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Και βοηθήσαμε κατόπιν εντολής και του Προέδρου μας, του κ. Χατζηχριστοφή, σε αυτή την προσπάθεια της ΚΟΑΚΙΣ ομάδας. Και σιγά σιγά και οι υπόλοιπες ομάδες που αγωνίζουν σε εθνικές κατηγορίες θα χρησιμοποιήσουν τους αθλητικούς μας χώρους. Μετά από εδώ θα πάμε και στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλίνος, όπου και εκεί έχουμε κάνει τις ανάλογες εργασίες, για να προετοιμάσουμε και εκεί τον τάπητα, προκειμένου να δοθεί και εκεί η προσχρήση για αγωνιστική χρήση. Να πω εδώ ότι τα μηχανήματά μας, τα τρακτέρ μας, έχουν κάποια, τα περισσότερα έχουν παρέλθει της λειτουργίας τους και έχουν παρουσιάσει πολλά προβλήματα, και γι' αυτό είχαμε και μια καθυστέρηση στα κουρέματα που έπρεπε να γίνουν στα διάφορα δημοτικά γήπεδα. Γι' αυτό όμως η Δημοτική Αρχή, ο Πρόεδρος ο κ. Χατζηχριστοφής, έχει μεριμνήσει, με έχει εξοδοτήσει, κάνουμε μια έρευνα αγοράς, ούτως ώστε πολύ σύντομα να εξοπλίσουμε με νέα τρακτέρ για τα κουρέματα των γηπέδων μας και για τις λιπάνσεις, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα συχνότερα αυτόν τον καιρό με την παλαιότητα των οχημάτων μας. Εκτός από το χορτάβετε, τι άλλες εργασίες γίνονται στα δημοτικά γήπεδα? Ήδη έχουν ξεκινήσει στα γήπεδα σε όλο το νησί εργασίες ελοχρωματισμού, συντηρήσεις και αλλαγές αποδητηρίων όσο αφορά τα δημοτικά γήπεδα, τουλάχιστον που είμαι εγώ υπεύθυνος στη Δημοτική Ενότητα ΚΟ και Δικαίου, σε άψογη συνεργασία με τους προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Πηλίου και Ασφενδιού. Οι εργασίες γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ούτως ώστε οι ομάδες μας να βρίσκονται το συντομότερο δυνατόν σε άριστες αθλητικές εγκαταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι και ο Πηλίου, μεγάλη τιμή για το νησί μας, θα αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία και έχουμε και αυτό το γήπεδο και το γήπεδο του Πηλίου, το Δημοτικό Γήπεδο Πηλίου, διαθέσιμα προς αγωνιστική χρήση αυτής της πολύ δυνατής ομάδας του νησιού, ούτως ώστε και αγωνιστικά και προπονητικά να μας βγάλουν τα παιδιά ασπεροπρόσωπους. Και θα επεκταθούμε και σε παρεμβάσεις και στα άλλα δημοτικά γήπεδα, κατόπιν συνεννόησης με τα άλλα εργοτάξια του υπόλοιπου νησιού. Έχουν ήδη ξεκινήσει καθαριότητες των χώρων εκεί των δημοτικών γηπέδων, ώστε και όλα τα άλλα αθλητικά σωματεία όσο αφορά το ποδόσφαιρο να είναι έτοιμα για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις προετοιμασίες τους εν ώψη της νέας σεζόν. Έχουν γίνει όλες οι εργασίες που έπρεπε να έχουν γίνει πριν, ο εξαερισμός, το τρύπημα, όλα αυτά έχουν γίνει. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα σεζόν, πρέπει να το ετοιμάσουμε τα γήπεδα να είναι έτοιμα και αυτό κάνουμε. Πόσα χρόνια γενικότερα έτσι φτιάχνεις το χορτάβετα για να είναι έτοιμος για τους αθλητές μας? Πόσα χρόνια είμαι μέσα στα γήπεδα? Πόσα χρόνια, ναι, γιατί ξέρω ότι ειδικά το συγκεκριμένο χορτάβετα το συντηρείς πάρα πολλά χρόνια. Πόσα? Στο συγκεκριμένο γήπεδο είμαι 16 χρόνια. 16 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Η κανονική μου δουλειά δεν είναι αυτή. Η δουλειά μου είναι ηλεκτρολόγος. Αλλά εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα. Και έτσι από αγάπη και τίποτα παραπάνω ασχολούμαι με το γήπεδο. Πόσο δύσκολο είναι γενικότερα να κρατήσεις τα γήπεδα ζωντανά και να μην έχουν φθορές? Ξέρουμε ότι από την πολύ την χρήση έχουν και πολλές ζημιές. Κοίτα, ο φυσικός τάπητας είναι δύσκολο να τον κρατήσεις. Θέλει συνέχεια να είσαι από πάνω του, συνέχεια να του δίνεις αυτά που πρέπει, τα φάρμακά του, τα λιπάσματά του, να τον κυνηγάς από πίσω, το κούρεμα στις ημερομηνίες που πρέπει και στις ημέρες που πρέπει. Και με τα ποτίσματα φαντάζομαι. Το πότισμά του κανονικά, όσο πρέπει να ποτίζεται το γήπεδο, αναλόγω τις καιρικές συνθήκες. Αλλά σε αυτό το κομμάτι όμως πρέπει να ευχαριστήσω και τον Γεωπόνο. Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον Σταμάτη, τον Χατζηδαβίδ, ο οποίος δύο φορές την εβδομάδα έρχεται μέσα στο γήπεδο, το παρακολουθούμε, με ενημερώνει, με καθοδηγεί. Μεγάλη δουλειά για το γήπεδο που είναι φυσικός τάπητας. Χωρίς Γεωπόνο δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να έχουμε τον Γεωπόνο και να μας καθοδηγεί. Και έτσι ήταν μια ευκαιρία να ευχαριστήσω το Σταμάτη τον Χατζηδαβίδ, τον Γεωπόνο μας, και εύχομαι να είναι πάντα κοντά μας και να μας καθοδηγεί, και όταν φύγω εγώ σε όποιον άλλον έρθει στη θέση τη δική μου, να καθοδηγεί και τον άλλον.